Τι κι αν βρισκόμαστε μια ανάσα πριν από τα Χριστούγεννα, οι καιρικές συνθήκες του Σαββατοκύριακου στην Κρήτη θύμιζαν σε όλους μας περισσότερο καλοκαίρι από ό,τι χειμώνα. Οι παραλίες και του Ρεθύμνου ήταν τελικά πόλος έλξης για πολλούς ντόπιους και αλλοδαπούς που δεν έχασαν την ευκαιρία για μια βουτιά. Hot. Yeah. Η θάλασσα είναι πολύ ζεστή αυτές τις ημέρες και ο καιρός είναι τέλειος. Είμαι από την Ουκρανία και βρίσκομαι στο Ρέθυμνο για δουλειά. Αυτή την ώρα στην πατρίδα μου η κατάσταση είναι πολύ επικίνδυνη. Είναι υπέροχα, δεν μπορούσαμε να χάσουμε τέτοια ευκαιρία. Είναι φανταστική ημέρα, ζούμε σε υπέροχη πόλη. Πριν τα Χριστούγεννα, μπάνιο. Τι να πούμε, καλά Χριστούγεννα από την παραλία. Καλά Χριστούγεννα σε όλους. Και όσο ο υδράργυρος τραβούσε την ανηφόρα τις τελευταίες ημέρες, τόσο οι ρεθυμιώτες ξαναέβαζαν τα μπουφάν στην ντουλάπα και έβγαζαν τα μαγιό τους. Ο ήλιος είναι καυτός, η θάλασσα είναι τέλεια και ζούμε στην νωρότερη πόλη της Ελλάδας. Και είμαστε μια ανάσα από τα Χριστούγεννα και κάνουμε μπάνιο. Κάνετε μάλλον. Πάντα συμβαίνει να υπάρχουν μέρες που το Δεκέμβρη ωραίες. Και τον Ιανουάριο, ακόμα και τον Φεβρουάριο. Η ευχή από την παραλία που κάνουμε για τα Χριστούγεννα. Αγάπη, υγεία, ευτυχία σε όλους. Yes, it's very nice. Μόλις βγήκα από τη θάλασσα. Είναι λίγο κρύα τα νερά, αλλά είναι πολύ ωραία. Είμαι από την Αμερική και βρίσκομαι στο Ρέθυμνο για διακοπές. Από αύριο πάντως, Θεού θέλοντος και καιρού επιτρέποντος, και οι κριτικοί θα πρέπει να αποχωριστούν μαγιό και αντιλιακά, και πέρα από ένα ζεστό πανοφόρι θα πρέπει να πάρουν μαζί τους και ομπρέλα.